Κύριε Γαλανόπουλε, τι συμβαίνει, ποια είναι η κατάσταση στο σύστημα υγείας? Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι εξαιτίας της κατάστασης με την πανδημία, το σύστημα υγείας δέχεται μια τεράστια πίεση αυτή την περίοδο. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την έξαρση την ίδια αυτή καθεαυτή, δηλαδή τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων, αλλά αφετέρου και με την αδυναμία που έχει το σύστημα σε υποδομές και σε προσωπικό να στηρίξει αυξημένες ανάγκες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όπως είπατε κι εσείς, περιστατικά της συνηθισμένης νοσηρότητας πέραν του κορονοϊού και ειδικά πιο σοβαρά περιστατικά που μπορεί να χρειάζονται μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως είναι σοβαρές νευροχειρουργικές επεμβάσεις ή ογκολογικά χειρουργία, να μπαίνουν λίγο στην άκρη, γιατί πολύ απλά μπορεί να μην υπάρχει ακόμα και μονάδα εντατικής θεραπείας διαθέσιμη, διότι αυτή τη στιγμή το σύστημα έχει δεσμεύσει πόρους για τον κορονοϊό. Κύριε Γαλανόπουλε, αυτή είναι η πραγματικότητα σε αυτό το σκέλος. Κύριε Γαλανόπουλε, επειδή τις τελευταίες μέρες το διαβάζουμε αυτό. Ισχύει ότι μπορεί να αδειάζουν πτέρυγες σε δωμάτια προκειμένου να έρθουν άνθρωποι που πάσχουν από κορονοϊό, που νοσούν από κορονοϊό και βγαίνουν οι υπόλοιποι στους διαδρόμους στα ράτζα? Στα ράτζα, όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Απλώς γίνεται σύμπτυξη σε πάρα πολλές κλινικές. Δηλαδή, εκεί που υπήρχε μία πτέρυγα για μία κλινική, τώρα μπαίνουν περιστατικά δύο κλινικών. Με σκοπό να αποδεσμεύεται μία άλλη πτέρυγα για να μπαίνουν περιστατικά είτε κορονοϊού, είτε αυτά τα ύποπτα. Αυτά που λέμε, που περιμένουμε να βγει ο εργαστηριακός έλεγχος στο τεστ, για να δούμε αν είναι ή δεν είναι και πού θα πάνε χωροταξικά. Κύριε Γαλανόπουλε, και άλλες φορές αυτό συμβαίνει. Καμιά φορά τους ασθενείς, οι γιατροί προληπτικά να θέλουν να τους κρατήσουν περισσότερες μέρες. Αλλά πολλές φορές μπορούν να τους αποδεσμεύσουν και να τους πούνε ότι μπορεί να πας και σπίτι σου. Δεν χρειάζεται να μείνεις κι άλλο στο νοσοκομείο. Αλλά φαντάζομαι ότι τώρα τα περιστατικά, δηλαδή αν έχει κάποιος καρδιολογικό περιστατικό, μπαίνει στην παθολογική. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Μας είπατε ότι πτέρυγε, ότι τα περιστατικά μπαίνουν μαζί πολλές φορές για να μείνει χώρος για αυτούς που νοσούν από κορονοϊό. Σας λέω ότι για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει μια κλινική που προηγουμένως ήταν ορθοπαιδική κλινική και αυτή τη στιγμή νοσηλεύει και ορθοπαιδικούς και νευροχειρουργικούς αρρώστους, όπως είναι, ας πούμε, εδώ στην δική μου την κλινική που φιλοξενούμε. Απλά πιέζεται το σύστημα, αυτό λέμε. Εντάξει, γίνεται ιατρικά, ασφαλώς και γίνεται. Απλώς εκεί που μπορεί να έχει μια κλινική, ας πούμε, δυναμική να νοσηλεύσει 25 ασθενείς, νοσηλεύει 15 παράδειγμα, γιατί τα άλλα 10 κρεβάτια τα δίνει σε μια διπλανή κλινική. Μα να σας πω γιατί κάτι, ο χώρος της άλλης κλινικής είναι δεσμευμένος για, περιστατικά κορονοϊού ή συναφή. Δεν θα ήταν τόσο σοβαρή η κατάσταση εάν το σύστημα υγείας άντεχε. Γιατί αν το να έχεις 2 και 3.000 κρούσματα ή στο εξωτερικό που έχουν, ας πούμε, 20.000 την ημέρα, στην Αμερική πόσοι πεθάνανε, πόσοι χιλιάδες πεθάνανε σε μία μέρα. Το πρόβλημα είναι με τα συστήματα υγείας ότι δεν αντέχουν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και όχι μόνο πρόβλημα. Το ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Ναι, παγκόσμιο. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν άντεχε το σύστημα υγείας, δεν θα έχεις πρόβλημα να πεις ότι έχω και 500 κρούσματα σήμερα. Ναι, ότι μπορώ. Με αυτή μπορώ, την έννοια, ας πούμε. Αλλά νομίζω και αυτό που λέει ο κ. Γαλανόπουλος είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο τα κρούσματα του κορονοϊού. Είναι και οι άλλες ασθένειες. Πολλές φορές μας λέτε, δεν λέτε για τις άλλες ασθένειες. Τι να πούμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν οι άνθρωποι, οι γιατροί μας. Δεν είναι θέοι. Εδώ πρέπει να πούμε, κύριε Γαλανόπουλε, και το θυμάστε κι εσείς πολύ καλά, ότι την περίοδο που κλείσαμε, του lockdown του μεγάλου, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, είχαν περιοριστεί πάρα πολύ τα άλλα περιστατικά. Τα νοσοκομεία, έτσι δεν είναι? Αυτό που λέτε είναι πραγματικό. Εκείνο που υπάρχει, αλλά δεν είναι καθόλου καταγεγραμμένο, είναι τι έγινε στην πραγματικότητα με όλη αυτή τη λυπή νοσηρότητα που λέμε. Δηλαδή, καθυστέρησε σε διάγνωση ασθενής με τρόπο κρίσιμο και ενδεχομένως επικίνδυνο για την υγεία του, επειδή δεν ήρθε να κάνει εξετάσεις στο νοσοκομείο. Δεν μπορούσε να μπει σε χειρουργείο και άλλοι χάσαν τη ζωή. Θέλω να πω ότι δεν άλλοι... είναι. Συγγνώμη που μιλάω πάνω σας, απλά δεν ακούμε καλά εδώ. Όχι, γιατί εγώ μιλάω πάνω σας, δεν μιλάω. Θέλω να πω ότι αυτή η κατάσταση δυστυχώς δεν είναι καταγεγραμμένη. Δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε σήμερα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε αν κάποιος που είχε προγραμματισμένη βροχοσκόπηση ή κολονοσκόπηση και δεν την έκανε, αν αυτός είχε καρκίνο και τελικά κατέληξε ή επιδεινώθηκε η υγεία του με τρόπο που δεν θα είχε συμβεί σε άλλη κατάσταση. Πήγανε πίσω. Δεν μπορούμε να το μετρήσουμε, δεν μπορώ να σας πω. Σωστά. Μας το είπε ένας εδώ τηλεθεατής και γενικώς μας το λένε και οι γιατροί που έρχονται εδώ, ότι από ένα σημείο και μετά αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να μπουν στο χειρουργείο, ας πούμε, τον Μάρτιο, αναβλήθηκαν τα χειρουργεία και μπήκε τον Απρίλιο και δεν ήταν ίδια η εξέλιξη ή αν επιδεινώθηκε η κατάστασή του.
Γιατί είναι και πολλοί άνθρωποι που επιδεινώνουν την κατάστασή τους μέρα με την ημέρα. Βέβαια. Και υπάρχουν και οι άλλες παθήσεις που μπορεί να μην είναι θανατηφόρες, βέβαια. Όπως είναι, ας πούμε, της ειδικότητάς μου. Εγώ είμαι ορθοπαιδικός. Μια αρθρίτιδα είναι όμως μια αναπηρία. Αν κάποιος δηλαδή περιμένει 1-2 χρόνια για να χειρουργηθεί, δεν μπορεί να πάει για δουλειά. Δεν έχει κοινωνική ζωή. Είναι και τέτοια θέματα. Βέβαια. Καλή δύναμη, κύριε Γαλανόπουλε. Καλή δύναμη να έχετε. Δημήτρη, ευχαριστούμε και σε εσά και όλα τα παιδιά εκεί που δουλεύετε, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το θριάσιο και σε όλα τα νοσηλευτά.